Βλέπετε έφηβο στον τίτλο, αλλά δείτε το και ενήλικη. Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα το είχα ως θέμα στον κατάλογό μου και σκεφτόμουν να πώ να το κάνω. Βλέπετε στο τίτλο του βίντεο ότι λέει Έφηβοι με θαυμαστικό πώ να αποφύγετε έναν αρχίσο. Αφορμή για να κατηγοριοποιήσω αυτό το θέμα και να το βάλω στη λίστα με τα θέματα που θέλω να κάνω ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, ήταν ένα σχόλιο μια φίλη κάτω από ένα βίντεο στο κανάλι μα που έλεγε τα εξή. Καλησπέρα, Θέκλα μου. Θέλω να σου πω κάτι που σκεφτόμουν. Όταν μπορούσε να έκανε ένα βίντεο για να το δουν τα έφηβα παιδιά μα. Με θέμα πώς να αναγνωρίζουν και να αποφύγουν έναν άρχισο άνθρωπο προσπάθησα να πω κάποια πράγματα... μα φοβήθηκα μην τα μπερδέψω. Ενώ εσύ θα το έκανες άψογα. Καλή δύναμη εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τα μαθήματα. Και το έβαλα στον καταλογό μου και σκεφτόμουν... πώς να το ξεκινήσω αυτό το πράγμα... πώς να μιλήσω... έτσι χωρίς... αφορμή... χωρίς συγκεκριμένη αφορμή... και ιστορία... στα παιδιά για αυτό το θέμα... και εκεί που το σκεφτόμουν ήρθε ένα mail από μια κοπέλα έφηβο. Μια κοπέλα η οποία είναι μόλις 20 χρονών. Η εφηβεία α, ψυχοσυναισθηματικά διαρκεί μέχρι τα 26 χρόνια των κοριτσιών και τα 28 των αγοριών. Αυτό το βίντεο θα το κάνω βάσει στο email της κοπέλας και με βάση αυτά που μας γράφει η κοπέλα θα πάρω αφορμή για να επεκταθώ περισσότερο. Καταρχάς, Γεια σα. <συγχε> ε ε εάν είσαι κάποιο έφηβο, κάποια έφηβη που σε έβαλε η μαμά ή ο μπαμπά ή που σου το έχουν στείλει κάποιο αυτό το βίντεο να το δει, Γεια σου. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγο και έχω αυτό το κανάλι στο YouTube στο οποίο φτιάχνω βίντεο ψυχοεκπαιδευτικά. Η ψυχοεκπαίδευση είναι τα μαθήματα που κάνει ένα ψυχολόγο, σε ανθρώπου που ενδιαφέρονται να μάθουν για τη ψυχολογία και τι ανθρώπινε σχέσει, σε αυτή την περίπτωση γίνονται μέσω βίντεο τα μαθήματα, και μπορεί να είναι χρήσιμα αυτά τα μαθήματα ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μα, τι σχέσει μα με του άλλου ανθρώπου. Και πολλέ φορέ αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά μαθήματα βρίσκουν άμεση εφαρμογή στι ερωτικέ μα σχέσει. Και ένα από του βασικού λόγου για του οποίου ζητάει κάποιο να πάει σε ψυχολόγο, κάποιο έφηβο, μπορεί να έχει να κάνει με τη σχέση του με τον εαυτό του, με την εικόνα του σώματο του, τη σχέση του που έχει με τον εαυτό του, αλλά και με τι ερωτικέ του σχέσει ή τα φλερτ. Λοιπόν, μου γράφει μια κουπέλα τα εξή. Καλησπέρα, κυρία Θέκλα. Καταρχά, οφείλω να πω ότι σα θαυμάζω πάρα πολύ και αυτά που λέτε με έχουν βοηθήσει πολύ σε δύσκολε στιγμέ που δεν είχα την οικονομική άνεση να πάω σε ψυχοθεραπεία. Είμαι 20 χρόνων. Άρα η κοπέλα είναι έφηβος. Είπαμε ότι η εφηβεία δεν είναι μέχρι τα 18 ή μέχρι τα 20. Είπαμε είναι μέχρι τα 26 για τα κορίτσια και τα 28 για τα αγόρια, γιατί έχουν βρει οι ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται δομικά μέχρι εκείνε τι ηλικίε. Άρα ψυχοσυναισθηματικά και εγκεφαλικά είμαστε έφηβοι ακόμη και όταν δικαιούμαστε να ψηφίζουμε ή δικαιούμαστε να οδηγούμε. Είμαι 20 χρόνων και από τα 18 έχω μια σχέση με ένα παιδί δύο χρόνια μεγαλύτερο, με τον οποίο διατηρούμε μια σχέση σχεδόν δύο χρόνια. Δυστυχώς όμως, μετά από τόσο καιρό, έχω χάσει πλήρως τον εαυτό μου. Όταν σχετιζόμαστε με έναν άρκισο, όταν δημιουργούμε μια ερωτική σχέση με έναν άρκισο ή μια φιλία με έναν άρκισο, ένα από τα πράγματα που σίγουρα θα μας συμβούν είναι να χάσουμε τον εαυτό μας να μην αναγνωρίζουμε πλέον τον εαυτό μας. Είμαι πολύ δυστυχής και δεν είμαι καθόλου χαρούμενη πλέον. Εννοείται ότι μία σχέση με έναν άρκισο είναι μία σχέση κακοποιητική, γιατί η άρκισος ή ναρκισιστής είναι ένας άνθρωπος που έχει παλιό χαρακτήρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον εαυτό του, για το τι γουστάρει ο ίδιο και τι αρέσει στον ίδιο, ένα νάρκησο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να πετυχαίνει τους δικούς του σκοπού και χρησιμοποιεί τους άλλου ανθρώπου, είτε οι άλλοι άνθρωποι είναι φίλοι του, είναι ερωτικοί του σύντροφοι, είναι συγγενεί του, είναι συμμαθητές του, πολλέ φορές οι γονεί είναι Νάρκηση... άρα είναι παιδιά του. Ένα νάρκησο χρησιμοποιεί του άλλου ανθρώπου για να καλύπτει τις δικές του ανάγκες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ λέει στους άλλους ότι τους αγαπάει, δεν τους αγαπάει. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να λέει ότι νοιάζεται τους άλλους, δεν τους νοιάζεται τους άλλους. Δεν έχει ενσυναίσθηση ένας ναρκισσός. Δηλαδή δεν νοιάζεται για τα συναισθήματα των άλλων, δεν συμπονεί τους άλλους. Αν βλέπει κάποιον στενοχωρημένο δεν λυπάται. Αν βλέπει κάποιο χαρούμενο δεν χαίρεται γιατί το μόνο που ενδιαφέρει έναν ναρκισιστή ή έναν ναρκισο είναι το τι νιώθει ο ίδιος και τι θέλει να κάνει ο ίδιος. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο ναρκισισμός δεν είναι αρρώστια, είναι τύπος χαρακτήρα και τύπος προσωπικότητας. Μπορούμε να μιλήσουμε με ακρίβεια για κάποιον ότι έχει ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας όταν μεγαλώσει μετά τα 26 ένα κορίτσι, μετά τα 28 ένα αγόρι, όταν πλέον μπει στην νεανική ηλικία και φύγει από την εφηβεία, όταν πλέον, έχει αναπτυχθεί πλήρω ο εγκεφαλό του και έχει στερεοποιηθεί η προσωπικότητα του, η προσωπικότητα είναι ο χαρακτήρα. Το σύνολο των χαρακτηριστικών που έχει ένα άνθρωπο που τον κάνουν ξεχωριστό από του άλλου. Για παράδειγμα, λέμε για κάποιον αυτό είναι τεμπέλης, αυτό είναι εργατικό, αυτό είναι ευγενικό, αυτό είναι φιλικό, αυτό είναι νάρκισο. Είναι ένα στυλ χαρακτήρα και προσωπικότητα. Στην ηλικία που είσαστε, δεν μπορείτε να γνωρίζετε για τον εαυτό σα εάν είστε νάρκιση ή όχι, ούτε για του άλλου γύρω σα. Αυτό που μπορεί να γνωρίζετε όμως στην ηλικία που βρίσκεστε είναι κάποια αναρχιστικά χαρακτηριστικά τα οποία να προσέχετε όταν τα κάνουν άλλοι άνθρωποι στο περιβάλλον σας και να προσέχετε στις σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους γιατί μπορεί να κακοποιηθείτε ή αν υπάρχουν αυτά τα αναρχιστικά χαρακτηριστικά να κακοποιηθείτε. Και επίσης είναι καλή ιδέα ο καθένα από εμά, σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, να προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι άνθρωποι και να εξελισσόμαστε ω μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Και το να είσαι ενάρκησο, το να είσαι ενάρκησιστή, δεν είναι καλή εκδοχή. Δεν είναι κάτι το οποίο να πενεύεται κάποιο να είναι παλιό χαρακτήρα. Δεν είναι κάτι το οποίο εμ, είναι άξιο σεβασμού και εκτίμηση το να εκμεταλλεύεται του άλλου ανθρώπου, να του χρησιμοποιεί για να πετύχει του σκοπού του και μετά να του πετάει σαν στιμένε λεμονόκουπε. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή είπαμε ότι μετά από δύο χρόνια στη σχέση με τον σύντροφό τη έχει χάσει πλήρω τον εαυτό τη. Είναι πολύ δυστυχισμένη και δεν είναι καθόλου χαρούμενη. Στην αρχή της σχέσης μας, ενώ είχαμε πριν τα φτιάξουμε μια πολύ έντονη χημεία, τον ερωτεύτηκα και με ερωτεύτηκε πολύ έντονα. Αυτή η έντονη χημεία, τα έντονα ερωτικά συναισθήματα που νιώθει κάποιος α, πολύ νωρίς σε μια νέα γνωριμία είναι ανησυχητικά. Δηλαδή είναι πιο φυσιολογικό και πιο πιθανό να έχεις να κάνεις με έναν νορμάλ άνθρωπο, με έναν άνθρωπο με καλό χαρακτήρα, με καλή προσωπικότητα, αν σιγά σιγά αυξάνονται τα ερωτικά συναισθήματα. Στην αρχή σε αρέσει λίγο άλλος, μετά θα αρέσει λίγο περισσότερο. Και οι άνθρωποι να γνωρίζονται, να γίνονται πρώτα φίλοι, δηλαδή να είναι σε ένα φιλικό επίπεδο γνωριμία τους και μετά να πηγαίνει σε ένα ερωτικό, Ούτω ώστε να γνωρίσεις καλά το χαρακτήρα του άλλου προτού αποφασίζεις αν θα μπει σε ερωτική σχέση ή όχι. Και αυτή η πολύ έντονη χημεία μπορεί να σημαίνει και ψυχοπαθολογική έλξη. Δηλαδή, να έχει αυτό το, την ευαισθησία, την ευαλωτότητα και να σε ελκύουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε κακοποιήσουν. Ενώ πριν τα φτιάξουμε είχαμε μια πολύ έντονη χημεία, τον ερωτεύτηκα και με ερωτεύτηκε πολύ έντονα, ήταν πολύ passive aggressive με τη συμπεριφορά του, ήταν παθητικά επιθετικός με τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, παθητικά επιθετικός είναι κάποιος ο οποίος κάνει πράγματα που σε στενοχωρούν, αλλά τα κάνει σιγά-σιγά, στα μουλοχτά. Όταν του έλεγα ότι με ενοχλεί κάτι, θα μου έλεγε πάντα ότι είμαι υπερευαίσθητη και ότι αντιδρώ υπερβολικά. Με αποτέλεσμα να νιώθω τρελή. Αυτό που περιγράφει η κοπέλα είναι το λεγόμενο gas lighting. Gas lighting σημαίνει ο άλλος να σου λέει ότι είσαι τρελός και να σε κάνει κιόλα να πιστεύει ότι είσαι τρελό. Και επίση το να σου λέει ότι είσαι υπερευαίσθητο ή να σου λέει ότι αντιδράσει υπερβολικά, αυτό ονομάζεται και nagging. Νέγκινγ σημαίνει να επικρίνεις τον άλλο, να ε, χρησιμοποιείς τον λόγο για να του μεταφέρεις κακά μηνύματα για τον εαυτό του. Και το νέγκινγ μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή ενός προσβλημέντου, δηλαδή να σου πω πολύ ωραία τα μαλλιά σου, αλλά αν τα έβαφες άλλο χρώμα θα ήταν καλύτερα. Αυτό είναι προσβλημέντο, προσβολή και κομπλημέντο μαζί. Και το νέκινγκ μπορεί να γίνει και με τη μορφή της επικριτικότητας. Μα πόσο υπερευαίσθητη είσαι, αντιδράσει υπερβολικά και ούτω καθεξής. Και το να νιώθει τρελή σημαίνει ότι έχει δουλέψει τον gas lighting. Η νάρκηση είναι άνθρωποι που κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στους άλλους και τόσο το νέγκινγκ, όσο και τον gas lighting, όσο και η παθητική επιθετικότητα αποτελούν όπλα ψυχολογικού πολέμου. Και μπαίνουν μέσα στο, στο πακέτο το ότι η αν οι άνθρωποι με ένα στυλ προσωπικότητας, δεν νοιάζονται για τους άλλους ανθρώπους. Δεν νοιάζονται να έχουν αγάπη στη ζωή τους. Δεν νοιάζονται να έχουν μια όμορφη ερωτική σχέση. Δεν νοιάζονται να έχουν μια καλή φιλία. Νοιάζονται πως να επιβληθούν στους άλλους, πώ να εκμεταλλευτούν τους άλλους και πως να πάρουν πράγματα από τους άλλους θα με πίεζε πολύ στο κρεβάτι να κάνω πράγματα τα οποία δεν ήθελα. Αυτό είναι ξεκάθαρα μια ένδειξη ναρκισισμού, να μην υπάρχει σεβασμός. Εγώ φυσικά δεν τα έκανα. Να σημειωθεί ότι ήμουν παρθένα τότε. Εδώ θέλω να πω στα παιδιά ότι την ερωτική μας ζωή την ξεκινούμε όταν είμαστε έτοιμοι εμείς και όταν θέλουμε εμείς. Όχι όταν μας πιέζει κάποιος άλλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας πιέζει να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε σημαίνει ότι είναι ενάρκησο. Σημαίνει ότι θέλει να μα χρησιμοποιήσει για να περάσει αυτός καλά και δεν τον νοιάζουν τα δικά μα συναισθήματα. Ένα άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μας αγαπάει, μπορεί να μας πει: Θέλω να κάνουμε κάτι ερωτικό. Αν εσύ πει: Ακόμη δεν είμαι έτοιμη, ακόμη δεν είμαι έτοιμος, δεν θα ενοχληθεί και θα το σεβαστεί. Μου έπαιρνε το χέρι και προσπαθούσε να με κάνει να τον αγγίξω χωρίς να θέλω, αυτό είναι ξεκάθαρα μία αναρκησιστική κίνηση. Σου λέει κοπέλα δεν θέλω να σε αγγίξω και να τις πάρεις το χέρι να τη βάλεις με το έτσι θέλω να σε αγγίξει. Ενώ κάποια στιγμή όταν δεν ήθελα να κάνω κάτι μαζί του έκανε ένα rape joke προς ένα λούτρινο κουκλάκι. Rape joke σημαίνει ένα ανέκδοτο αν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει ανέκδοτο που να έχει σχέση με βιασμό. Για το βιασμό δεν μιλάμε ούτε σοβαρά ούτε αστεία. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος με τον οποίο βγαίνετε ή κάνετε παρέα ή δημιουργήσατε μια σχέση κάνει αστεία με θέμα το βιασμό, σημαίνει είναι κακός άνθρωπος και μακριά. Δεν αστεευόμαστε με τόσο σοβαρά πράγματα. Βιασμός είναι η πράξη ανθρωπος και μακρια δεν αστειεύομαστε με τοσο σοβαρα πραγματα βιασμος ειναι η πραξη εκεινη στην οποία κάποιος με τη βία κάνει σεξ με κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι έγκλημα ο βιασμό, είναι ποινικό αδίκημα και αν οποιος έρθει και προσπαθήσει είτε να σας πείσει να κάνετε κάτι σεξουαλικό που δεν θέλετε είτε με τη βία να κάνετε κάτι σεξουαλικό που δεν θέλετε οπωσδήποτε πρέπει να πάτε να τον καταγγείλετε η γραμμή για τη βία στην Ελλάδα είναι το 15900 24 ο γραμμή για την Κύπρο είναι το 1440 είναι η εθνική γραμμή για τη βία. Τηλεφωνήστε αν είστε στην Κύπρο στο 1440, αν είστε στην Ελλάδα στο 15900, προκειμένου να πείτε για αυτό που σας συνέβη και να πάρετε βοήθεια και καθοδήγηση πώς να το χειριστείτε. Τα πρώτα red flags που έκανα η Ignore. Λέει η κοπέλα, αυτέ ήταν οι πρώτε κόκκινε σημαίε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν τον τύπο, το οποίο αγνόησε. Η λέξη ignore, στα αγγλικά σημαίνει αγνώ. Δεν πρέπει να αγνοούμε τι κόκκινε σημαίε όταν κάποιος συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος δείχνει ότι είναι παλιοχαρακτήρας και παλιόπεδο, δεν πρέπει να το αγνούμε. Πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Εκείνη τη στιγμή που έκανε αυτό το απαράδεκτο ανέκδοτο με το βιασμό με το κουκλάκι σου, του είπα να αντιθεί και να φύγει από το σπίτι. Τι έκανε μετά, Πάλι είπε ότι αντιδρώ υπερβολικά. Όταν ο άλλος, όταν του κάνουμε παράπονα για τη συμπεριφορά του, αντί να νιώσει πραγματικά στενοχώρια που μας στενοχώρησε, που έκανε λάθος, να ζητήσει πραγματική συγνώμη και να αλλάξει τη συμπεριφορά του, μας λέει ότι αντιδρούμε υπερβολικά, αυτό είναι απόδειξη, όχι ένδειξη, απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα Και πρέπει να ζητάμε βοήθεια για να διακόψουμε τη σχέση με έναν αρκισιστή. Να σημειωθεί επίσης ότι δεν σεβάστηκε το γεγονός ότι ήθελα να ήταν πιο ήπια η πρώτη μου φορά με αποτέλεσμα να τραυματιστώ. Αυτό από μόνο του, το γεγονός ότι την πρώτη φορά που, είχα, που είχες ποτέ ερωτική επαφή αυτός ήταν βίαιος και τραυματίστηκες, πάλι είναι κακοποιητικό. Εξαιρετικά κακοποιητικό. Η νάρκηση είναι κακοποιητικοί άνθρωποι. Οι κακοποιητικοί άνθρωποι είναι νάρκηση. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο το ξύλο. Η κακοποίηση είναι και η κοροϊδία, ψυχική κακοποίηση, το να βγάζει τον άλλον τρελό, ψυχική κακοποίηση. Και επίση η κακοποίηση είναι και η σεξουαλική βία. Είναι σεξουαλική βία το να θέλει εσύ να είναι ήπια η πρώτη σου φορά και αυτό να μην το δέχεται και να σε τραυματίσει. Μετά από δύο-τρει μήνε, τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα. Έδειχνε να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Χαχά. -χα. Λοιπόν, προσοχή, πολύ παιδιά, γιατί ακόμη και αν έρχεσαι από μια πολύ καλή οικογένεια που έχει μεγαλώσει με πολύ αγάπη και σεβασμό και χτίμηση και θεωρείς ότι οι άνθρωποι είναι καλοί, μπορεί κάλλιστα να πέσει θύμα ενό νάρκη σου. Όλοι μα μπορούμε να πέσουμε θύματα ενό νάρκη σου. Και τα πρώτα σημάδια που βλέπουμε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο κάνουμε φιλία ή σχέση δεν μας σέβεται, δεν μας ακούει, δεν μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη, δεν μας καταλαβαίνει, πρέπει να τα δώσουμε πολύ σημασία και να σταματήσουμε νωρίς αυτή τη γνωριμία για να μην θυματοποιηθούμε. Όσο παραμένουμε σε μία σχέση με έναν άρκισο, είτε φιλική είτε ερωτική, κινδυνεύουμε να χάσουμε τον εαυτό μας. Κάποια στιγμή μου είπε ότι πρέπει να φύγει για το νησί από όπου κατάγεται για να δουλέψει σε ζώο στο μαγαζί που έχουν οι γονείς του. Φυσικά και κάναμε σχέση από απόσταση. Τον ακολούθησα δύο φορές για διακοπές και μετά την τρίτη πήγα στο νησί όλο το καλοκαίρι για σεζό να δουλέψω στο μαγαζί του. Καθώς όμως ήμουν στην Αθήνα, μου εξέφρασε ότι έβλεπε πορνό και του είπε ότι δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι 18-19 χρονών και έχει μια ερωτική σχέση με ένα κορίτσι και λέει στο κορίτσι ότι βλέπει πορνό και το κορίτσι λέει ότι δεν μου αρέσει αυτό, το λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. Εάν η σύντροφος σας, ο σύντροφος σας, σας λέει ότι εγώ δεν νιώθω καλά εσύ να βλέπεις πορνό, ξέρετε τι είναι το πορνό, το πορνό είναι ταινίε ακατάλληλου περιεχομένου, ταινίε τις οποίες μπορεί κάποιος να δει την ερωτική πράξη. Και επίσης τα πορνό είναι και πολύ επικίνδυνα γιατί δείχνουν μέσα και πράγματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά. Η έφηβη προσέχετε πολύ από τα πορνό, όλοι πρέπει να προσέχουμε από τα πορνό. Γιατί δείχνουν εικόνες οι οποίες δεν είναι ρεαλιστικές και μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα για το σώμα μας και τον εαυτό μας μετά. Επίσης τα πορνό πολλές φορές εμπεριέχουν πράξεις βίας και δεν είναι καλή ιδέα να βλέπουμε τη βία και να ευχαριστιόμαστε με τη βία. Και αν βλέπει συνεχώ πράξει βία, μπορεί να κανονικοποιήσει τη βία στο μυαλό σου, να λε αφού το είδα τόσε φορέ σε τόσε ταινίε, σημαίνει έτσι είναι. Είναι φυσιολογικό να χτυπά τον άλλο, να ξασκεί βία κατά την ώρα τη ερωτική πράξη κλπ. Καθώ περνούσε ο καιρό, αυτό γινόταν όλο και πιο επιθετικό, σε μάλιστα αφού ολοβία έβλεπε, ολοβία έκανε. Τον έπιανα να κοιτάει άλλε γυναίκε στο Instagram, γυμνέ, όταν του το είπα, να φωνάζει και να μου λέει ότι δεν ισχύει, ότι δεν έχει δει τίποτα και ότι για ακόμα μια φορά είμαι υπερβολική. Εγώ βέβαια του ζήτησα το τηλέφωνο και δεν μου το έδινε. Εάν φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε να ζητήσουμε το τηλέφωνο από τον σύντροφο μας ή από τη σύντροφο μας, σημαίνει ότι η σχέση μας δεν είναι υγιής. Σημαίνει ότι ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας κάνει κάποιες συμπεριφορές οι οποίες μας έχουν προκαλέσει ανασφάλεια. Ή ότι εμείς είμαστε παθολογικά ζηλιάριδες. Αλλά στην περίπτωση της κοπέλας αυτής, τη έδινε αφορμή για να ζηλεύει. Τη έλεγε ότι έβλεπε πορνό. Τον έπιανε να βλέπει γυμνέ κοπελέ στο Instagram. Εδώ πάλι έπρεπε να το χωρίσει σκοπελιά. Όλο αυτό με έκανε να νιώθω πολύ άσχημα με τον εαυτό μου, σε σημείο να συγκρίνω αυτό που είμαι με όλες αυτές τις γυναίκες. Πολύ μεγάλη ε, παγίδα αυτή. Ο άντρας η γυναίκα που βλέπουν πορνό το βλέπουν γιατί ευχαριστούνται να το βλέπουν. Δεν το βλέπουν επειδή δεν είναι ωραίος ο σύντροφος του η σύντροφος τους. Μην τα πολυλογώ, ενώ αυτό συνεχίστηκε πίσω από την πλάτη μου. Του έπαιρνα το τηλέφωνο για να δω τι βλέπει. Άρχισα να νιώθω πάρα πολύ χάλια. Όταν είσαι σε μια σχέση στην οποία δεν εμπιστεύεσαι τον σύντροφο σου ή τη σύντροφο σου και πρέπει να πιάνει το τηλέφωνο του, το τηλέφωνο τη για να τον παρακολουθεί, σημαίνει είσαι σε τοξική σχέση. Δεν είναι υγιή σχέση. Τσακωνόμασταν κάθε μέρα, δεν μου έδινε σημασία και κάθε φορά που το εξέφραζα ένα πρόβλημα το αγνοούσε πλήρω. Η άρκη σε αυτό το πράγμα κάνουν. Δεν δίνουν σημασία στον σύντροφό του και αγνοούν τον πόνο του και τη στενοχωρία του. Αυτό συμβαίνει ακόμα. Δεν επικοινωνεί καθόλου, κοιτάει τον τοίχο όταν του μιλάω, άρα σου κάνει τιμωρία τη σιωπή. Stonewalling. Stone πέτρα, wall ο Stonewalling. Τιμωρία τη σιωπή το οποίο πάλι είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου που κάνουν η άρκηση. Τον παρακαλώ να συνεργαστεί μαζί μου, κλαίω και φωνάζω για να μου απαντήσει, μα ο μόνος λόγος που βγαίνει από το στόμα του είναι δεν ξέρω πώς κάνεις έτσι, δεν έχω να σου πω κάτι ή πολλέ φορέ γελάει και με ενώ του έχω πει ότι αυτό που κάνει δεν μου αρέσει. Ο άνθρωπο αυτό είναι 100% νάρκησο. Ξεκάθαρα είναι νάρκησο. Ξεκάθαρα λειτουργεί με έναν αρκιστικό τρόπο. Και μπορεί τώρα να είναι 22 χρονών και να είναι έτσι. Εύχομαι να αλλάξει, αλλά δεν θα αλλάξει μέσα από την ερωτική σχέση με αυτή την κοπέλα. Ο μόνο τρόπο να αλλάξει το χαρακτήρα του κάποιο και στην εφηβεία είναι μέσω ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Όταν του είπα ότι επιτέλου θα σπουδάσω αυτό που θέλω, δεν έδειξε καμία χαρά και μου εξέφρασε ότι ήθελε να μείνω εκεί μαζί του στο νησί και να μην φύγω για Αθήνα. Μάλιστα. Οι Νάρκοι συλληπούνται με τι χαρέ μα. Χαίρονται με τι λύπε μα και λυπούνται με τι χαρέ μα. Έριξε τα μούτρα του μέχρι το πάτωμα και έφυγε από κοντά μου. Κάθε φορά φοβάμαι να του εκφραστώ, να του πω πώ νιώθω, ότι δεν νιώθω ασφάλεια. Δεν νιώθω ότι ακούγονται αυτά που λέω, γιατί πάντα θα αποφύγει τη συζήτηση και τι καταστάσει ή θα μου πει ότι είμαι too much υπερβολική. Όλη την ώρα μου κάνει gas lighting. Είπαμε τον gas lighting είναι να σε βγάζει τρελό και να σε κάνει να πιστεύει ότι είσαι τρελό. Και γίνεται πολύ manipulative, χειριστικό. Όχι, δεν το είπα αυτό κλπ. Χειριστικότητα είναι ένα άλλο όπλο του ψυχολογικού πολέμου όπου λέμε στους άλλους πράγματα για να τους κάνουμε να κάνουν αυτά που θέλουμε έχω χάσει τελείως τον εαυτό μου πλέον, δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να φύγω πολύ από εδώ, να πάω Αθήνα να συνεχίσω τις σπουδές μου, αλλά δεν θέλω να τον αφήσω γιατί τον αγαπάω. Αυτό η τελευταία φράση. Δεν θέλω να τον αφήσω γιατί τον αγαπάω. Είναι μία φράση η οποία περιγράφει την αρρωστημένη συνθήκη της συνεξάρτησης. Τα θύματα των ναρκίσων τα θύματα των ναρκισιστών συνεξαρτούνται με τους ναρκισιστές και νομίζουν ότι τους αγαπάνε και νομίζουν ότι πρέπει να σμικρύνουν τον εαυτό τους, να συρρυκνώσουν τον εαυτό τους, να ξεχάσουν τα δικά τους όνειρα επειδή ακριβώς αγαπάνε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος στην πραγματικότητα δεν τους αγαπάει, τους χρησιμοποιεί. Και έστειλε άλλο ένα η κοπέλα. Τα βιντεάκια σου, αγαπητή θέκλα, τα βιντεάκια σου εξηγούν τέλεια την ψυχοσύνθεση ενό νάρκη σου και τι πρέπει να προσέχουμε. Βοηθάνε πάρα πολύ και με έχουν ξυπνήσει αρκετά. Εγώ προσωπικά έχω βιώσει και βιώνω την πρώτη μου μακροχρόνια σχέση με έναν νάρκη σου. Είναι το δεύτερο email που στείλε δύο ώρε μετά. Στο πρώτο email ρωτούσε αν είναι νάρκη, ώσπου να εννοείται 100%. Μετά από πολύ καιρό δεν αντέχω άλλο και θέλω να το χωρίσω. Έλαντε που τον αγαπώ όμω και έχουμε περάσει πολλέ όμορφε μαζί, όμορφε στιγμέ μαζί, οι οποίε με κρατάνε πίσω. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα, είναι προσκόλληση. Όταν ο άλλο σου κάνει κακό και εσύ νομίζει πω τον αγαπά, αυτό το πράγμα είναι τραυματικό δέσιμο, που σημαίνει ότι σα δένει ο πόνο και όχι αγάπη. Πώ όμω το χωρίζουμε με υγιή τρόπο. Και πώς το καλό γιατρευόμαστε μετά σωστά, ώστε να μην το θέλω πίσω και να μην έχουμε επαφή. Φοβάμαι ότι θα μου λείπει και ότι θα το μετανιώσω. Ελπίζω να δω το θέμα αυτό σε ένα από τα επόμενα βιντεάκια σου που αγαπώ πολύ. Σημείωση με αρκετά μικρή οίκοση για να ανησυχώ για κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν είσαι αρκετά μικρό για να ανησυχεί για κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που έχει μπει σε σχέση με ένα άρχισο και έχει λειτουργήσει συνεξαρτώμενα, ο υγιή τρόπο να χωρίσει είναι οπωσδήποτε να πα σε ψυχολόγο. Να ψυχοεκπαιδεύεσαι. Να παρακολουθείς αυτά τα βίντεο ψυχοεκπαίδευσης που έχουμε στο κανάλι. Όλα τα βίντεο είναι κατάλληλα για εφήβους. Δεν θα πάθουν καμία ζήμια οι έφηβοι αν ακούσουν τις ιστορίες των ενηλίκων... και να μάθουν από τα παθήματα των μεγαλύτερων ανθρώπων που στέλνουν τις ιστορίες τους εδώ. Και για να μπορέσει κάποιος να χωρίσει με υγιή τρόπο πρέπει να έχει στήριξη. Πρέπει να έχει στήριξη από ψυχολόγο στήριξη από καλούς φίλους αν υπάρχουν και να κάνει και ψυχοεκπαίδευση. Χρειάζεται δηλαδή να κάνει τρόπον την αντίθετη πλήση εγκεφάλου στο μυαλό του από αυτή που του κάνει ο Νάρκησος και να μην θυμάται τις καλές στιγμές αλλά τις κακές. Κάτι που θα βοηθήσει πολύ στο να χωρίσουμε από έναν αρχισό, στο να διακόψουμε μια ναρκισιστική σχέση, μια ναρκισιστική φιλία ή να πάρουμε ένα τετράδιο και να κάτσουμε να γράψουμε κάτω όλα τα κακά που μας έκανε ο ναρκισός. Δείτε τι έγινε με αυτή την κοπέλα. Γράφει το πρώτο email η ώρα, να σας πω ακριβώς την ώρα που το έγραψε. Γράφει το πρώτο email η ώρα 10 το πρωί και η ώρα 12 στέλνει το δεύτερο email πώς διατρεβόμαστε από τοξικές σχέσεις με ενάρκησους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με το που έγραψε το πρώτο email και το έστειλε στο οποίο ρωτούσε αν είναι ενάρκησος, κατάλαβε ότι είναι ενάρκησος και πήγε στο επόμενο στάδιο να θέλει να το χωρίσει. Με αυτόν τον τρόπο αν καταγράφουμε κάτω, όλα όσα συμβαίνουν στη σχέση αυτή, κακά και άσχημα, όλα όσα κακά έχουμε περάσει και τα ξαναδιαβάζουμε, τότε αυτό θα μας βοηθήσει να μην πάμε πίσω, να χωρίσουμε μια και καλή. Όταν χωρίζουμε με έναν άρκισο πάμε no contact, δηλαδή κόβουμε κάθε επαφή, γιατί ανά πάσα στιγμή ο Νάρκισος μπορεί να μας κάνει hoovering. Να μας ρουφήσει πίσω δηλαδή στη σχέση και να μας ξανακακοποιήσει. Αυτό το βίντεο αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρήσιμο και για ενήλικες, όχι μόνο για εφήβους. Καλωσορίζω τα νέα παιδιά που ήρθαν στην παρέα μας εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Μπείτε στο κανάλι και παρακολουθήστε ό,τι βίντεο θέλετε. Έχουμε πάνω από 4.000 βίντεο αυτή τη στιγμή και πολλά από αυτά αφορούν αρχισιστικές σχέσεις, κακοποίησης, συνεξάρτηση και ούτω καθεξής. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ημερολόγιο... στο οποίο να καταγράψουμε γράμμα προς γράμμα... λεπτό προς λεπτό, στιγμή προς στιγμή... όλα τα κακά που μας έχει κάνει ο Ναρκήσος. Και κάθε φορά που πάει, πάμε να νιώσουμε νοσταλγία ή να θυμηθούμε τις καλές στιγμές, να καθόμαστε να γράφουμε τις κακές στιγμές ή να διαβάζουμε τις κακές στιγμές που έχουμε καταγράψει από πριν. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Άλλες φορές σε παλιότερα βίντεο είχα πει να κάνουμε και ένα βίντεο στο μυαλό μας, ένα τρέιλερ, ένα βίντεο στο οποίο να παίζουν όλες οι κακές στιγμές. Βοηθάει όμως πάρα πολύ και η καταγραφή. Αυτά. Καλώς ορίσατε παιδιά.